Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast αρισπή εδώ, με σχόλια αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του Henry Ονιεκούρου στον Ολυμπιακό. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια περί αθλητικών, είτε οτιδήποτε άλλο, μπορείτε φυσικά να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like, σχόλια, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι για ειδοποιήσεις και ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θα ξεκινήσω κατευθείαν από το ανθρώπινο κομμάτι του θέματος. Μιλάμε για ένα παιδί 24 ετών που πριν από λίγες μέρες έχει χάσει τη μητέρα του. Οπότε καλό θα είναι να του δώσουμε παραπάνω χρόνο προσαρμογής και να είμαστε υπομονετικοί όσον αφορά την απόδοσή του στη νέα του ομάδα, τον Ολυμπιακό, διότι σίγουρα ο άνθρωπος θέλει χρόνο να συνέλθει και αυτό το ξέρουμε εμείς που έχουμε χάσει γονείς. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο ο Πέδρο Μαρτίνς τον ήθελε εδώ και τρία χρόνια. Όπως ακριβώς και τον Πιέρ Μαλόν Κούντε που τελικά αποκτήθηκε. Μιλάμε για έναν διεμβολιστή, γκολτζή, ταχύτατο, Θεωρητικά είναι μια καλή κίνηση. Χρειαζόταν πάρα πολύ μια τέτοια κίνηση. Φώναζε ο κόσμος να γίνει επένδυση, ειδικά μετά από την πώληση του Ζωσέ Σα. Έγινε λοιπόν αυτή η κίνηση, έστω και λίγο αργά, όμως πιστεύω ότι θεωρητικά άξιζε, διότι χρειαζόταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα σου πετάει και γκολ και από τα άκρα, όπως κάνει και ο Μασούρας. Αλλά δεν γίνεται να μείνεις μόνο με τον Μασούρα. Ρατζελοβίτς έχουμε δει τι ρόλο παίζει, λόγω χαρακτήρα δεν το έχει. Τσούμιτς μάλλον οδεύει προς περιστέρι μεριά για δανεικός, κάτι τέτοιο ψήνεται. Πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρε, μια πηγή δική μου μου είχε πει ότι ο Φρανσουά Μοντέστο ταξιδεύει λέει προς Μονακό και μάλιστα χωρί αποσκευέ, με ένα μικρό τσαντάκι. Λέω εντάξει, λογικά θα είναι για τον Νονιεκούρου. Και όντω έτσι ήταν, είχε κλείσει από τότε. Βέβαια συνέβη αυτό το άσχημο που ανέφερα στην αρχή με τη μητέρα του, το χαμό τη, και καθυστέρησε ο ποδοσφαιριστή να έρθει να υπογράψει να πω ότι έχει κάνει προετοιμασία κανονικά με την ομάδα της Μονακό, παρόλο που φυσικά ήταν δανεικός εδώ και χρόνια στη Γαλατά Σαράη, με επιτυχία τον ήθελε η Γαλατά Σαράη. ήθελε να αγοράσει τα δικαιώματά του με κανονική μεταγραφή, αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήθελε να παραμείνει εκεί. Κι όμως, το πράγμα άλλαξε άρδιν, διότι αποκλειστήκανε από τη συνέχεια του Champions League για φέτος. Και σου λέει ο παίχτης, θα πάω σε ομάδα που παίζει ή που τέλο πάντων έχει πιθανότητες να παίξει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Άρα βρέθηκε ο Ολυμπιακό και με ένα ποσό των 5 εκατομμυρίων συν τα 2 εκατομμύρια σχεδόν που δηλαδή παίρνει και ο Λαραμπή το χρόνο για τον ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για πολύ καλά χρήματα για τα ελληνικά δεδομένα. Πάρα πολύ, έτσι. Αλλά ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακό είναι σαν μαγαζί στην Ελλάδα πολύ μπροστά. Κάπως έτσι είχε ανανεώσει και πέρυσι ο Ρούμπεν Σεμέντο με τον Ολυμπιακό, που ενώ ήταν να πάει η Μπενφίκα, αποκλείστηκε η Μπενφίκα, από τον Μπάοκ μάλιστα, και μετά ο παίχτη επέλεξε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, ο οποίο τελικά όντω έπαιξε Champions League και η Μπενφίκα δεν έπαιξε εκεί. Οι ποδοσφαιριστέ τα κοιτάνε αυτά. Έτσι, και ο ατζέντη του σου λέει: Κύριε, θα παίξω στη μεγάλη διοργάνωση. Τώρα, από εδώ και πέρα, ο Ολυμπιακό θεωρώ πω χρειάζεται ακραία μπακ και αριστερό και δεξί φυσικά. Έτσι, ειδικά αριστερό. Αλλά γενικά σε αυτέ τι δύο θέσει πονάει αρκετά, θα έλεγα. Και υπάρχει μια λιψανδρία όσον αφορά του αριστεροπόδαρου παίκτε. Φανταστείτε ότι στην κεντρική οπισθοφυλακή υπάρχει μόνο ο Σισε ο οποίος χειρίζεται καλά το αριστερό του πόδι όχι ότι είναι αριστεροπόδαρο, το παιδί δεξιοπόδαρο. Είναι και από εκεί και πέρα. Χρειάζεσαι και έναν αριστεροπόδαρο, εξτρέμ, θεωρώ ακόμη ο οποίο να είναι τύπου βαλμποενά, δηλαδή να συγκλίνει και προ τα μέσα. Φυσικά δεν θα βρίσκεται και ο ποδοσφαιριστή σε καλή ηλικία να τον φέρει σε Ελλάδα. Έστω μικρογραφία. Αυτά λοιπόν είχα να πω έω τώρα. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει, ξέρετε φυσικά ότι θα κάνω σχόλια. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τώρα λόγω καύσωνα. Έτσι, μιλάμε ένα απίστευτο παράμα φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και θα τα λέμε. Χαιρετώ.